έχει κλείσει κάποιος να κάνει ένα ταξίδι. Έχει κλείσει ξενοδοχείο, έχει κλείσει εισιτήρια και ακυρώνονται όλα αυτά. Τι δικαιούται από πλευράς αποζημίωσης κτλ. Για να δούμε. Να πούμε, Φέιμ, ότι το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο. Τόσο ναι. στις μαθητικές κοινότητες που απαγορεύτηκαν ουσιαστικά οι εκδρομές πλέον, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη πληρώσει οι γονείς αξιοσέβαστα, θα λέγαμε, ποσά για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Καθώς επίσης. Για το εξωτερικό μιλάμε, έτσι. Για το εξωτερικό. Προς το παρόν, ναι. Και επίσης είναι και το τεράστιο πρόβλημα που υπήρχε και με τους ταξιδιώτες και συνεχίζει να υφίσταται, οι οποίοι είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους όταν δεν φανταζόντουσαν ότι θα έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να θέλουν να πάρουν είτε πίσω τα χρήματά τους που κατέβαλαν στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς επίσης και στα ξενοδοχεία. Τι προβλέπετε, είτε να τα μεταφέρουν λοιπόν σε μια άλλη ημερομηνία. Βλέπουμε, έχουμε ξεκινήσει τώρα από τα καταλήματα. Θα με τα καταλήματα πλάνα, να ναι. πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Σε ένα εποχικό κατάλημα, αν κάποιος κάνει την ακύρωση 7 ημέρες πριν, αυτή η ακύρωση μπορεί να γίνει δωρεάν. Σε περίπτωση που έχουμε κλείσει ένα κατάλημα εντός πόλης, η ακύρωση μπορεί να γίνει εντός, πριν από 24 ώρες. Ωραία. Ενώ για τα καταλήματα εκτός πόλων είναι στις 48 ώρες πριν από την ημέρα που θα πηγαίναμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Επιστρέφεται ολόκληρη λοιπόν η προκαταβολή σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να πούμε βεβαίως ότι αυτή είναι η οδηγία που δίνει ο Σύνδεσμος Συντηρητικών Επιχειρήσεων. Ακριβώς για να κλείνει και να μην ακυρώνει τις κρατήσεις του ο κόσμος. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε το Πάσχα, είναι, το Πάσχα, είναι και το Πάσχα βέβαια, του Καθολικού. Σωστό. Άρα, σε αυτό το διάστημα μέχρι 31 Μαΐου, αυτή είναι η οδηγία. Διευκρινίζει κάποιος όταν κλείνει, αν εφαρμόζεται αυτή την πολιτική έτσι. Και το κατάλημα στο οποίο επιλέγει. Για να προχωρήσουμε την κάρτα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ, στις αεροπορικές εταιρείες. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες διεθνώς δυστυχώς δεν επιστρέφουν τα χρήματα στους ταξιδιώτες, με αποτέλεσμα, αν θέλει κάποιος να μεταφέρει το ταξίδι του μεταγενέστερα, να πρέπει να πληρώσει ένα υψηλό, θα λέγαμε, πρόστιμο, το οποίο κάποιες φορές είναι και υψηλότερο σε σχέση με το, εισιτήριο που είχε ναι. πληρώσει, βεβαίως, και σε καμία περίπτωση δεν δίνει πίσω τα χρήματα. Αυτά τα σχολεία βέβαια, που κλείσει... Το εδώ να πούμε, για να, ναι. χωρίς να θέλουμε να κάνω εγώ το συλλήγο των αεροπορικών εταιριών. Το εισιτήριο, να θυμίσουμε, το έχει πάρει σημαντικά φτηνότερα γιατί από την τιμή. Το έχει πάρει πολύ νωρίτερα. Δεν είναι, ναι, δεν γιατί αν το έχει πάρει. Δεν είναι και πάντα έτσι. Ναι, συνήθως λέω. Τώρα για τις εκδρομές τις σχολικές που τα παιδάκια έχουν κάνει χωρεσπερίδες, εκδηλώσεις να μαζέψουν τα χρήματα να πάνε μια εκδρομή. Που τώρα ακυρώθηκαν. Τι θα γίνει ακυρώθηκαν. Με αυτά τα ποσά. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον η αεροπορική εταιρεία δεν μεταφέρει το εισιτήριο σε κάποια άλλη ημερομηνία, πολλοί θέλουν ακόμα και το καλοκαίρι να πάνε, επειδή ακούγεται ότι με τον κορονοϊό. Συγγνώμη, και να ετοιμάσουμε και την φέτα της κυρίας Κεραμέως για τα σχολεία, μόλις κλείσουμε τη συζήτησή μας και κάτσουμε να δούμε τι μας είπε. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αν το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ο πολίτης, ο οποίος θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του ή βεβαίως να μεταφέρει το εισιτήριο, αρχικά πρέπει να κάνει μία δήλωση προς την εταιρεία. Δηλαδή, μάλιστα. με ένα απλό email, ενημερώνει εγγράφως, όχι προφορικά μέσω τηλεφώνου, μόνο την εταιρεία. Για να μετακινήσει χρονικά. Για να μετακινήσει για να χρονικά. Για να πάρει λεφτά πίσω, θα πρέπει να κάνει ασφάλεια εισιτηρίου. Ή να ζητήσει πίσω τα χρήματά του. Ο αστικός κώδικας, να το πούμε αυτό, μας κατοχυρώνει, γιατί μιλάμε για μία ασυνήθιστη μεταβολή των συνθήκων. Σωστό. Τώρα για τα ξενοδοχεία, δεν μπορούσαν να το προβλέψουν. Προηγουμένως, λέμε για το εσωτερικό, για το εξωτερικό. Τώρα για δεν το εσωτερικό. Βλέπετε. Στο εξωτερικό. Εκεί που έχουν πληρώσει τα παιδιά, οι οικογένειες, τα σχολεία, είναι, σε ξενοδοχεία έξω, είναι, τι γίνεται. Υπάρχει πολιτική ακυρώσεων επάνω στο συμφωνητικό. Ακριβώς. Αυτό ούτως ή άλλως υπάρχει. Τώρα το ερώτημα είναι τι συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Λένε στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία ότι αν κλείσει, ας πούμε, το καλοκαίρι, που είναι μία peak season, θα λέγαμε, για αυτές τις περιπτώσεις, πληρώνεις μία διαφορά. Και έτσι σώζεται εκεί πέρα το θέμα. Ναι. Να πούμε ότι καταλυτικό ρόλο θα παίξει ο συνήγορος του καταναλωτή, ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προστατεύει βεβαίως τον καταναλωτή, να παρέμβει για να μην φτάσουμε στα δικαστήρια. Μπέρδεμα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε. Μπέρδεμα. Και βεβαίως ο πολίτης θα στέλνει μια καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή. Είναι ήδη η φόρμα στο site έτοιμη. Του καταναλωτή. Ωραία. Είτε θα την προσκομίζει, είτε θα τη στέλνει μέσω ενός email.